Και δεν έχει ακούσει ολόκληρη τη σύνθεση τη κυβέρνηση. Εντάξει, μέσα σε άκρε την άκουσα, δεν τα συγκράτησα όλα, αλλά τα γενικά συμπεράσματα νομίζω βγαίνουν εύκολα. Είναι μια κυβέρνηση προεκλογική, με δύο χαρακτηριστικά. Κάποιου προερχόμενου από τη λαϊκή δεξιά για να συγκρατήσουν ή να επαναπατρίσουν ψήφου στη Νέα Δημοκρατία. Τέτοιε περιπτώσει είναι ο κύριο Δινόπουλο, η κυρία Βούλτεψη, ο κύριο Στασούλα, που είναι και λίγο πιο δεξιό από τον κύριο Σαμαρά στο Υπουργείο Πολιτισμού. Και από εκεί και πέρα έχουμε να παραμένει το Υπουργείο Οικονομικών, όπως είπε και ο κύριος Παπαγιαννίδης, στο ίδιο ακριβώς κύκλωμα, Σόιμπλε, Παπαδήμος, Στουρνάρας, Σιμίτης, Eurobank, με την επιβαρυντική κατ' εμέ συνθήκη του ότι ο κύριος Χαρδούβελης είναι και αυτός της άποψης ότι μόνο το 12% των σημερινών επιχειρήσεων μπορούν να επιζήσουν, άρα αυτές θα πρέπει να δανειοδοτούνται από τις τράπεζες, άρα πηγαίνουμε για μια καταστροφή ακόμα μεγαλύτερη των μικρομεσαίων. Για μισό λεπτό τώρα για να προβοκάρω και λίγο τη συζήτηση, γιατί και εσύ και ο κύριος Παπαγιαννίδης είστε σαν τους προπονητές που πριν καν μπει μια ομάδα να παίξει ποδόσφαιρο, είστε απ' έξω και φωνάζετε, α, είστε άχρηστοι, βγείτε έξω, δεν κάνετε τίποτα. Δεν είπαμε ότι είναι άχρηστοι. Εγώ δεν λέω ότι είναι άχρηστος, είναι χρήσιμος να συνεχίσει την ίδια καταστροφική πολιτική. Δεν είπα ότι είναι άχρηστος άνθρωπος. Χρήσιμος είναι για τη δουλειά που τον βάζουν να κάνει. Δηλαδή να συνεχιστεί η ίδια πολιτική εύνοιας προς τις τράπεζες. Γιατί είπες προεκλογική, Γιώργο? Τις οποίες δεν χρειαζόμαστε. Γιατί είπα προεκλογική? Διότι είναι σαφές ότι αυτή η κυβέρνηση. Αχρίαστες. Για να τις κάνεις, να τις κλείσουμε όλες. Κατά το ΣΥΡΙΖΑ. Μπορώ να συνεχίσω. Με αυτήν την αντίληψη ότι είπες, η αντίληψη ότι όλα γίνονται από τις τράπεζες, δεν τις χρειαζόμαστε. Άλλη μόνο. Ή να τις κάνουμε όλες δημόσιες, να τις διοικούν τα πολιtικά πρόσωπα. Κοιτάξτε, είναι δύο αντιλήψεις οι οποίες διασταυρώνονται. Μία αντίληψη το τι γίνεται με τις τράπεζες και η άλλη αντίληψη των τραπεζών να κλείσουν όλες οι επιχειρήσεις. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Αλλά γιατί είναι προεκλογική. Είναι σαφές από τους ανθρώπους οι οποίοι αναλαμβάνουν τα πόστα το ποιος είναι ο χαρακτήρας κυβέρνησης. Εγώ θα υποστηρίξει έναν επιχειρηματία ο οποίος όταν κληθεί από την τράπεζα και ζητηθεί από την τράπεζα να βάλει χρήματα στην επιχείρησή του, πει εγώ δεν βάζω, ή θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και θα πει καλώς δεν βάζει την επιχείρηση. Τώρα για κάποιον που ήταν στην Eurobank και έγινε ο Υπουργός Οικονομικών χωρίς να βάλει φράγκο ιδιοκτήτης της Eurobank, είναι λίγο ανέκδοτο αυτό που λέτε, κύριε Πορτοσάλτα. Άλλο παράδειγμα να βρείτε. Σε ό,τι εγώ μισό λεπτό εγώ έστω και αν φαίνονται άσχετες, θα πετάω κάποιες πληροφορίες έτσι όπως μου έρχονται και από την αρσυνταξία της εκπομπής.